Χαιρετισμός του Δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, κυρίου Γεωργίου Γεωργιόπουλου. Address by the Mayor of Ancient Olympia, Mr. Georgios Georgiopoulos. Olympia, Georgios Georgiopoulos. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, κύριε Αντιπρόεδρε της Ελληνικής Κυβέρνησης, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής Τόκιο 2020, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Επίτροποι, κύριοι πρέσβεις, κύριοι εκπρόσωποι ξένων αντιπροσωπιών, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στον ιερό τόπο της Ολυμπίας για την τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020. Where Zeus defeats Cronus in wrestling and Apollo defeats Ares in boxing and Hermes in a foot race. Τον κάλλιστον των Ελλήνων τόπο, για να στείλει το μήνυμα της μεγάλης καμπής στην ανθρώπινη ιστορία. Την Ολυμπία που ο Δίας νικά τον Κρόνο στην πάλη και ο Απόλλωνας τον Άρη στην πυγμή και τον Ερμή στον δρόμο, για να ρίξουν στα τάρταρα τη βία και το σκότος και να φέρουν την τάξη, την αρμονία, την ομορφιά, τη δικαιοσύνη και το Απολλώνιο φως στη ζωή των ανθρώπων. Εν αρχήν ο λόγος. Εδώ, στην τρεπνή και εύχαρη της Ήλιδος Κοιλάδα, ο βασιλιάς Ήφητος αναβιώνει παλιούς αγώνες και χαράσει στον δίσκο τη συνθήκη της Ιερής Εκεχηρίας, την ειρήνη της ελληνικής οικουμένης. Το 776 π.Χ. γίνεται η αφετηριακή χρονολογία της ελληνικής και της ευρωπαϊκής ιστορίας. Εδώ, το αγωνιστικό πνεύμα, ο αθλητισμός, αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής παιδείας, κατακτά το πνευματικό και ηθικό βάθος που το αναδεικνύουν σε σφαίρες υψηλότερο από την απλή παιδεία. Ελληνική παιδεία που, όπως την όρισε ο μεγάλος γερμανός ελληνιστής Βέρνερ Γέγκερ, σημαίνει την καλλιέργεια του ακέραιου ανθρώπου, γιατί το πνεύμα δεν υπάρχει χωρίς το σώμα και το σώμα δεν έχει νόημα χωρίς το πνεύμα. Πέρασαν αιώνες σκοτεινοί κάτω από την προστασία της ηλίως, του αλφιού και του κλαδαίου, έως ότου η σκαπάνη του διαφωτισμού και η φλόγα στην καρδιά του Πιέρ ντε Κουπερντέν ξαναφέρουν στο φως τις αξίες των αγώνων, προσαρμοσμένες στοχαστικά από την ευφυΐα του μεγάλου αναβιωτή στις συνθήκες και τα προτάγματα της νέας εποχής. Στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του πιο επιτυχημένου αθλητικού, πολιτιστικού και κοινωνικού θεσμού του κόσμου μας, που ενώνει τους δύο και δεν τους χωρίζει, οι οικουμενικές αξίες του εφαγωνίζεστε, της αλληλεγγύης, της συναδέλφωσης των λαών και της ειρήνης, είναι οι ίδιες οι αξίες της αριστείας, του κάλους, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της εκεχηρίας, μεταπλασμένες μέσα από την εξέλιξη του σύγχρονου ανθρώπου. Σήμερα που η παγκόσμια κοινότητα πλήττεται από μια νέα απειλή, η Ολυμπία είναι εδώ για να υπενθυμίσει την πρωταρχική και υψηλή αξία του αγώνα στην ανθρώπινη ζωή. Σήμερα από εδώ την Ολυμπία, γιατί μόνο η Ολυμπία μπορεί να το κάνει με τον πιο αυθεντικό τρόπο, στέλνουμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης ένα μεγάλο, τρισμήριο, αισιόδοξο μήνυμα αγώνα και νίκης. Με αυτά τα στοιχεία, η Ολυμπία δεν μπορεί να είναι ένα απλό μέλος του σύγχρονου Ολυμπιακού κινήματος. Είναι πηγή και τροφός του. Το αυθεντικό μήνυμα της Ολυμπίας δεν αναστέλει τις πνευματικές, αθλητικές και οικονομικές δραστηριότητες των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Απαιτεί το μέτρο και θέτει τα όρια της υπερβολής, ενίοτε και της ύβρεως. Η εκεχηρία δεν επιβάλλεται πλέον από τα σαλπίσματα των σπονδοφόρων. Μπορεί όμως μέσα από τους Ολυμπιακούς θεσμούς να αναζητήσει δράσεις και πρωτοβουλίες στα μεγάλα ζητήματα του καιρού μας. Το προσφυγικό, την κλιματική αλλαγή, τις τοπικές και περιφερειακές σειράξεις.
Σήμερα που η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έχει ανοίξει δρόμους και έχει θέσει τις βάσεις για μια γόνιμη συζήτηση αυτών των παγκόσμιων ζητημάτων με την εμπλεσμένη πρωτοβουλία της Ατζέντας 2020 του Προέδρου Τόμας Μπαχ, η Ολυμπία ως παγκόσμιο σύμβολο, αυθεντικό και διαχρονικό αποθετήριο αξιών, μπορεί να αποτελεί τόπο συνάντησης και διαλόγου αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων που θα επικυρώνουν και θα δίνουν δυναμική στο Ολυμπιακό κίνημα. Σήμερα, σε αυτούς τους τριματισμένους καιρούς που οι μεγάλες αφηγήσεις φθήρονται και αμφισβητούνται, η Ολυμπία, οι Ολυμπιακοί αγώνες, οι οικουμενικές αξίες που εκπορεύονται από αυτούς εξακολουθούν να λάμπουν και να συγκινούν τους λαούς. Ας μου επιτραπεί να κλείσω με μια ελάχιστη παράφραση των λόγων του μεγάλου μας ποιητή, του νομπελίστα Οδυσσέα Ηλίτη. Μπροστά στη ράχη του Κρόνιου, όταν ανεβαίνει ο ήλιος, τα πυροβόλα των μεγάλων κοσμοθεωριών παθαίνουν αφλογιστία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας, κύριο Γεώργιο Γεωργιόπουλο. We thank the Mayor of Ancient Olympia, Mr. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.